του Αυγούστου. Η τελευταία εκπομπή του Αυγούστου. Έχουμε τη χαρά να μαζί μας ο Γενικός Γραμματέας του ΑΚΕΛΟ, Στέφανο Στεφάνου, για να δούμε κυρίως την πολιτική επικαιρότητα, διότι υπάρχει ένα πολύ μεγάλο μπέρδεμα. Ίσως το Κυπριακό να μην ήταν ποτέ στο παρελθόν σε τόσο δύσκολη θέση, με τόσα πολλά αδιέξοδα, με ό,τι μπορεί να σημαίνει αυτό. Και βέβαια αυτό μας ενδιαφέρει εμάς, η κάθοδος ΛΟΥΤ και όποιες εξελίξεις στο Κυπριακό είναι στον αέρα. Καλησπέρα κύριε Στεφάνου. Καλημέρα Αντρέα. Καλό δρόμο στην εκπομπή σου. Καλή σεζόν να έχουμε και εμείς και εσείς. Έτσι. Όλοι να έχουμε. Υγεία πάνω απ' όλα, βέβαια. Ακριβώς αυτό θέλει. Αυτό είναι το βασικότερο. Τώρα, ας έρθουμε λίγο στο Κυπριακό, το οποίο μπλέκεται συνεχώς. Δηλαδή, ενώ πάμε να δούμε φως στην άκρη του τούνελ, όλο κάτι συμβαίνει και πάμε πίσω. Έχουμε τους Τούρκους που σταθερά έχουν αλλάξει τροπάριο, ζητάνε δύο κράτη. Μεγάλο το εμπόδιο. Ερχόμαστε τώρα εμείς. Και δημιουργούμε από το πουθενά ένα θέμα και μπερδευόμαστε μόνοι μας, δημιουργούμε μια ιστορική αντιπαράθεση. Αυτή η ιστορία με την επιστροφή στο 60 και στο Σύνταγμα του 60. Και δεν ξέρω αν όλο αυτό το πράγμα είναι τελικά τροχοπέδι και δεν είναι οι παράγοντες οι εξωτερικοί που βάζουν τα εμπόδια και είμαστε εμείς οι ίδιοι. Συμφωνώ με την έτσι, τοποθέτηση που έχεις κάνει, Ανδρέα. Θα έλεγα ότι δεν συγχυζόμαστε μόνο εμείς. Αν ήταν μόνο εμείς, πες. Εμείς να έχουμε και τις συνέπειες. Μας βλέπουν, μας παρακολουθούν. Ναι, συγχύζουμε και το διεθνή παράγοντα, από τον οποίο περιμένουμε να κινηθεί σε ένα σωστό πλαίσιο. Και επειδή ακριβώς η Τουρκία τούτη την ώρα βρίσκεται σε μια επιθετική διάταξη σε σχέση με τη διπλωματική της προσπάθεια να πείσει να συζητηθεί η λύση δύο κρατών που είναι έξω και πέρα από τα ψηφίσματα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών και από αυτά που συμφωνήσαμε από το 1977 και εντεύθεν, εμείς θα έπρεπε κανονικά να είμαστε πολύ συγκεκριμένοι και ξεκάθαροι με το τι ζητούμε ως λύση, που δεν είναι άλλο από αυτό που έχουμε συμφωνήσει, δηλαδή τη Διζωνική Δικοινωτική Ομοσπονδία, και σε αυτή την φάση που βρισκόμαστε, τι εισηγούμαστε να γίνει, έτσι ώστε να σπάσουμε το αδιέξοδο. Ανταυτού, ο Πρόεδρος βγαίνει με κάποιες φαϊνές, να μου επιτρέψετε να πω, ιδέες, γιατί είναι απείρου κάλλους αυτή η πρόταση, ανεξαρτήτως των προθέσεων που έγινε, και αν τελικά ήταν σχήμα λόγου, όπως είπε χθες ο Υπουργός Εξωτερικών, ή αν ήταν όντως πρόταση, όπως είπε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, σημειώνω ότι την πρόταση, εν πάση περιπτώσει, την έκανε ο Πρόεδρος όχι εν τη ρήμη του λόγου, όχι σε προφορικό λόγο, γραπτή απάντηση ήταν στον Τατάρ. Και είτε ως σχήμα λόγου, είτε ως ουσία, και τα δύο είναι λάθος. Και γιατί? Απλώς προσθέτουν στη σύγχυση και την απροθυμία που υπάρχει στο διεθνή παράγοντα για να κινηθεί προς την κατεύθυνση. Μα και, και αυτό είναι εκτός πλαισίου των ΗΠΑ. Ασφαλώς. Αυτή η πρόταση. Να ρωτήσω κάτι. Μα αυτό, επειδή σημείωνε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος σε γραπτή του δήλωση, απαντώντας στο ΑΚΕΛ που σημείωνε ότι είναι λάθος αυτό που λέει ο Πρόεδρος, έλεγε σαφώς, με γραπτό τρόπο, επαναλαμβάνω, έχει σημασία, δεν βγήκε εις την εκπομπή του Ανδρέα, το ρώτησε κάτι. Και εν τη ρήμη του λόγου, έτσι το πολέμιο του έφυγε. Ναι. Ήταν γραπτή η τοποθέτηση και μάλιστα πολύ μεγάλη. Στο σημείο 4 έλεγε ότι η πρόταση του Προέδρου δεν εκφεύγει ούτε καταργεί τις συμφωνίες υψηλού επίπεδου, τα ψηφίσματα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών και τις συγκλήσεις. Εδώ υπάρχει μια βασική αντίφαση που την ξέρει όποιος ασχολείται στοιχειωδώς με το Κυπριακό. Οι συμφωνίες υψηλού επίπεδου και τα ψηφίσματα μιλούν για λύση διζωνικής δικοινωτικής ομοσπονδίας, για ομοσπονδία. Το Σύνταγμα του 60 είναι σύνταγμα ενιαίου κράτους. Δεν μπορεί λοιπόν ο Πρόεδρος, ένας παλιός πολιτικός που έχει φάει το Κυπριακό με το κουταλάκι, να μην ξέρει αυτή τη διαφορά. Ναι, πέστε μου τότε, με την πολιτική εκτίμηση θέλω. Γιατί το κάνει? Μήπως είναι, προσπαθεί αυτό που λέμε ο πνιγμένος από τα μαλλιά πιάνεται, είναι τακτικός ελιγμός, γιατί το κάνει? Ούτε ως τακτικός ελιγμός βγαίνει, διότι επαναλαμβάνω ότι σε αυτή την προσπάθεια της Τουρκίας να καταθέσει επίσημα την θέση δύο κρατών, κάτι που δεν δέχτηκε ο Γενικός Γραμματέας στην άτυπη συνάντηση της Γενέβης. Επιχείρησε η τουρκική πλευρά να συζητηθεί η λύση δύο κρατών και ο Γενικός Γραμματέας ήταν σαφής. Είπε ότι δεν μπορώ να συζητήσω πράγματα τα οποία είναι εκτός των ψηφισμάτων. Επομένως και ως τακτική είναι λάθος, διότι είναι σαν να λες στην Τουρκία, εσύ βάλε τα δικά σου και εγώ θα βάλω τα δικά μου. Και τελικά και οι δυο είναι εκτός των ψηφισμάτων. Δεν θα συζητήσω ποιες είναι οι προθέσεις του Πρόεδρου, για ξέρεις γιατί, Ανδρέα μου. Διότι στην πολιτική δεν κρίνονται οι προθέσεις τόσο. Καθοριστικά κρίνονται τα αποτελέσματα της πολιτικής. Και αυτό που κάνει ο Πρόεδρος είναι απλά να δίνει χώρο
στην Τουρκία να συνεχίζει σχεδόν απρόσκοπτα την προσπάθειά της να εκτρέψει την λύση του Κυπριακού από το ένα κράτος που είναι ομοσπονδία σε δύο κράτος που είναι διχοτόμηση. Η Λούτ θα έρθει, ποια είναι η δικιά σας πληροφόρηση? Πριν κάνει ο πρόεδρος όλη αυτή τη σύγχυση, έβγαιναν πληροφορίες από το Προεδρικό και ξέρεις πως βγαίνουν οι πληροφορίες από το Προεδρικό, είσαι καλός δημοσιογράφος, έπαιζαν όλα τα κανάλια δύο βράδια ότι έρχεται η Λούτ στην Κύπρο τέλος του μηνός. Τώρα επειδή όντως έτσι και αλλιώς υπήρχε ένα προθυμία στη Γενική Γραμματεία του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών βλέποντας όλη αυτή την κατάσταση, τώρα η Λούτ λένε ότι δεν θα έρθει. Κάποιοι την λογικά συνέδεσαν αυτή την μη κάθοδο με το κομφούζιο που προκλήθηκε από τις δηλώσεις του Προέδρου. Η κυβερνητική πλευρά που δεν θέλει να το αποδεχτεί λέει ότι ξέρετε είναι η κατάσταση στο Αφγανιστάν. Η Λούτ δεν ασχολείται με το Αφγανιστάν. Η Λούτ ασχολείται ειδικά με το Κυπριακό και την έβαλε ο Γενικός Γραμματέας, διότι όντως ο Γενικός Γραμματέας έχει πολλά πράγματα να ασχοληθεί και είναι και το Αφγανίσταν τώρα στην επικαιρότητα, γιατί θέλει να δουλέψει ένας βοηθός του και να τον ενημερώσει κατά πόσον υπάρχουν προπτικές για να ασχοληθεί προσωπικά ο Γενικός Γραμματέας και να αναλάβει η πρωτοβουλία ή όχι. Αλλά προφανώς για να μην έρχεται η Λούτ, σημαίνει ότι η Γενική Γραμματεία καταλήγει στο συμπέρασμα ότι τώρα τουλάχιστον δεν υπάρχουν οι όποιες προπτικές. Ελπίζω κάποια στιγμή η Γενική Γραμματεία να αποφασίσει να στείλει την κυρία Λούτ, διότι πρέπει να γίνουν και κάποιες διαβουλεύσεις και επαφές. Να το πάρουμε αλλιώς. Προπτική υπάρχει το Κυπριακό. Γιατί ο κόσμος τώρα έχει τόσα χρόνια. Μας βαρέθηκε, σας βαρέθηκε, βαρέθηκε και το Κυπριακό. Θεωρούν ότι έχει λήξει το θέμα, ότι έχει λυθεί το Κυπριακό, ότι θα συνεχιστεί η κατάσταση αυτή. Υπάρχει προπτική. Πρέπει να αλλάξουμε κάτι. Προπτική υπάρχει. Πολύ δύσκολη προπτική βέβαια, ότι έχουν περάσει και 47 χρόνια. Έτσι. Σταδιακά το status quo αλλάζει προς το χειρότερο. Δηλαδή, αυτό το status quo που έχουμε δεν είναι το ίδιο με αυτό που είχαμε στη δεκαετία του 70, 80, 90. Δεν είναι μόνο πλέον η έπικη, η αλλίωση του δημογραφικού χαρακτήρα του πληθυσμού των Τουρκοκυπρίων. Δεν είναι μόνο ο οργασμός της πώλησης ελληνοκυπριακών περιουσιών που άλλαξαν δυο και τρία χέρια, υπάρχουν και ιδιοκτήτες του εξωτερικού. Είναι και το γεγονός ότι η Τουρκία πλέον αμφισβητεί κυριαρχικά δικαιώματα της Κυπριακής Δημοκρατίας, μπαίνει στη δική μας ως τρυπά. Η Τουρκία τρυπά, εμείς δεν τρυπούμε, για παράδειγμα. Ξεχάσαμε ότι το ανοίγει την κατάσταση στην αμόχωστο, στις συνειδήσεις των ανθρώπων, είναι αυτό που έχεις πει, πλέον δεν βλέπουν οι άνθρωποι προοπτική. Όμως, πρέπει να αποφασίσουμε για ένα πράγμα. Βολευόμαστε με το status quo? Όχι βεβαίως. Και όσοι νομίζουν ότι αν μείνουμε με αυτό το status quo, λίγο πολύ με την προσωρινότητα που έχουμε το 1974, με τα πάνω μας και τα κάτω μας θα συνεχίσουμε, αυτό να το βγάλουν από το μυαλό τους. Τα τελευταία 4 χρόνια ήταν πάρα πολύ ενδεικτικά για το τι σημαίνει το status quo. Όταν δεν μπορείς εσύ να ασκήσεις κυριαρχικά δικαιώματα, να πας να βγάλεις φυσικό αέριο, τότε καταλαβαίνετε τι μπορεί να γίνει, εάν αύριο έχουμε και 180 χιλιόμετρα σκληρή γραμμή, σκληρό σύνορο με την Τουρκία. Είναι εισβολή κατοχή, τέλος. Ακριβώς. Να ρωτήσω επομένως, κάτι, Στέφανε. Επομένως, εμείς πρέπει να επικεντρωθούμε σε εκείνα τα στοιχεία τα οποία μας δημιουργούν ή μπορούν να μας δημιουργήσουν μια προοπτική. Λέει ο Γενικός Γραμματέας τι θέλει. Και όταν το λέει ο Γενικός Γραμματέας, δεν το λέει απλά ως άνθρωπος, ως ένας πολιτικός, το λέει το Συμβούλιο Ασφαλείας. Εκφράζει το Συμβούλιο Ασφαλείας. Τι λέει ο Γενικός Γραμματέας? Δύο πράγματα. Ελάτε κοντά να συνεχίσουμε από εκεί που διακόψαμε στο Κράτ Μοντσανά. Και λέει επίσης ότι βρέστε κάποια πράγματα τα οποία μπορούν να δημιουργήσουν δυναμική για να επαναρχίσουμε τις διαπραγματεύσεις. Και όσοι έκαναν πολιτική επιστήμη, εγώ έκανα, αυτές είναι σπουδές μου, το πρώτο πράγμα που μαθαίναμε είναι ότι στην πολιτική, αν θέλεις να πετύχεις κάτι, και ειδικά όταν δεν είσαι ο ισχυρός, πρέπει να αναζητήσεις κοινά συμφέροντα και κίνητρα. Και λέει ο Γενικός Γραμματέας, αυτό το κίνητρο μπορεί να είναι το φυσικό αέριο. Καταθέσαμε συγκεκριμένη πρόταση στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας από τον περασμένο Δεκέμβριο. Γιατί το λέω αυτό? Διότι εμείς δεν είμαστε μόνο στο να λέμε το τι δεν πρέπει να γίνει. Το πιο σημαντικό είναι το τι πρέπει να γίνει και πώς να το κάνεις. Αυτό το είπαμε στον Πρόεδρο. Αρνείται να συζητήσει καν ο Πρόεδρος και κάνει πράγματα που απλά όχι μόνο επιτείνουν τη σύγχυση, ναι, θρηματίζουν, εξαφανίζουν και τα τελευταία ψήγματα αξιοπιστίας που έχουν μείνει
στον πρόεδρο της Δημοκρατίας που δεν πείθει και δεν το είπα εγώ. Το λέει ο διαπραγματευτής του. Ο κύριος Μαυρογιάννης σε συνέντευξη είπε σαφώς ότι δεν έχουμε αξιοπιστία και δεν πείθουμε. Δεν απασχολεί τον πρόεδρο αυτό το πράγμα. Να ρωτήσω κάτι, αγαπητέ Στέφανε. Ένας καλοπροαίρετος, σκεπτόμενος πολίτης που προβληματίζεται, δεν είναι λογικό να λέει το εξής, ότι κύριε 47 χρόνια τα δοκιμάσαμε όλα, δεν καταφέραμε το αποτέλεσμα, όλοι οι πρόεδροι θέλαν λύση, κανένας δεν κατάφερε. Άρα κάτι πάει λάθος ή κάτι πρέπει να αλλάξουμε. Δεν πρέπει να αλλάξουμε κάτι. Σίγουρα δεν πρέπει να αλλάξουμε την συμφωνημένη βάση λύσης. Και ο λόγος είναι απλός. Αν έχει κάτι που σε σχέση με το διεθνή παράγοντα κρατεί την προοπτική της λύσης ανοιχτής, είναι η συμφωνημένη βάση λύσης. Η οποία συμφωνημένη βάση λύσης υπάρχει σε ψηφίσματα, υπάρχει σε αποφάσεις κλπ. Όποιος βγει έξω από αυτόν τον κύκλο, τότε θα πρέπει να πληρώνει το κόστος αυτής του της ανακολουθίας. Είναι γι' αυτό που λέμε στον Πρόεδρο ότι όταν βγαίνει η Τουρκία και γενικά η τουρκική πλευρά και ο κύριος Τατάρ έξω από το πλαίσιο των ψηφισμάτων, δεν πρέπει να κάνεις και εσύ το ίδιο. Εσύ θα πρέπει να μένεις συνεπής, να επιμένεις, να κάνεις προτάσεις μέσα σε αυτό το πλαίσιο, έτσι ώστε είτε να είναι υποχρεωμένη η τουρκική πλευρά να επανέλθει, είτε αυτή να εκτίθεται και έχει σημασία για το τι ακολουθεί και πόσο αποφασισμένος είναι ο διεθνής παράγοντας να αντιμετωπίσει. Ναι, αλλά θα σου πει κάποιος, Στέφανε μου, ότι εκτίθεται συνέχεια όλα αυτά τα χρόνια. Το αποτέλεσμα ποιο είναι? Κι όμως δεν εκτίθεται συνέχεια. Έφυγε από το Grand Montana η Τουρκία και τελικά ο Γενικός Γραμματέας και συνακόλουθα του Συμβούλου Ασφαλείας και η Ευρωπαϊκή Ένωση υιοθέτησαν το αφήγημα ότι οι εγκύτριες δυνάμεις συμπεριφέρθηκαν δημιουργικά και σωστά. Της έδωσαν τα εύσημα. Ναι. Και της έδωσαν τα εύσημα. Ναι. Είναι μέσα στην έκθεση του Σεπτέμβρη. Το δικό μας το αφήγημα, ή καλύτερα το αφήγημα του Πρόεδρου, δεν το υιοθέτησε κανείς. Ότι φταίει η Τουρκία. Αλλά να σας πω και κάτι. Ο Πρόεδρος κατηγορεί την Τουρκία ότι, ξέρετε, επέμενε η Τουρκία στις εγγυήσεις και τα επεμβατικά δικαιώματα, γι' αυτό να πέτυχε μια ιστορική ευκαιρία, όπως λέει ο Γενικός Γραμματέας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, στο Grand Montana. Με την πρόταση σου, κύριε Πρόεδρε, να πάμε πίσω στο Σύνταγμα του 60, που προνοεί εγγυήσεις, επεμβατικά δικαιώματα, σκληρά βέτο της τουρκοκυπριακής πλευράς. Πώς πείθεις κιόλας για τη στάση της Τουρκίας? Ωραία. Λέω ότι το πλαίσιο λύσης του Κυπριακού, που είναι η διζωνική, δεν το αγγίζουμε, είναι αποδεκτό όλα αυτά. Τι πρέπει να αλλάξουμε όμως? Να σας πω. Αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι να επιχειρήσουμε με συνέπεια να κάνουμε αυτό που λέει ο Γενικός Γραμματέας. Ο Πρόεδρος λεκτικά λέει ότι υιοθετεί την θέση του Γενικού Γραμματέα ότι πρέπει να συνεχίσουμε από εκεί που διακόψαμε στο Grand Montana. Ο Γενικός Γραμματέας λέει ότι συνακόλουθα οι συγκλήσεις που έχουν επιτευχθεί, που είναι πολύ σημαντικές, έχουμε διανύσει μια μεγάλη απόσταση προς την κατεύθυνση της λύσης, θα πρέπει να διατηρηθούν. Όταν λέει ο Πρόεδρος ότι να συνεχίσουμε από εκεί που διακόψαμε, αποσύρει συγκλήσεις. Άρα εκ των πραγμάτων δεν πείθεις ότι θέλεις πραγματικά αυτόν που λες, πάει πιο πίσω. Μετά ο Πρόεδρος κατηγορεί την τουρκοκυπριακή πλευρά ότι απέσυρε συγκλήσεις. Και όντως απέσυρε. Αλλά με πιο σημαντική του χάρτη. Εσύ πώς θα πείσεις το Γενικό Γραμματέα να υποδείξει στην άλλη πλευρά ότι φέρε και εσύ πίσω τις συγκλήσεις, όταν και εσύ έχεις αποσύρει συγκλήσεις? Επομένως η θέση σου πρέπει να είναι: ναι, συμφωνώ μαζί σου, κύριε Γενικέ, και φέρνω πίσω τις συγκλήσεις που εγώ έχω πει ότι τις αποσύρω και ζητώ να έρθουν και οι Τουρκοκύπροι να τις βάλουν. Εάν το κάνουν αυτόν, σημαίνει ότι θα επαναρχίσουν οι διαπραγματεύσεις πραγματικά εκεί που έχουν απομείνει. Δεύτερο, λέει ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, και να είναι πιστικός, ότι είμαι έτοιμος να συζητήσω επί του πλαισίου του Γενικού Γραμματέα, που είναι 6 βασικά θέματα που έχουν απομείνει. Μέχρι τώρα ο Πρόεδρος σε διάφορα θέματα από αυτά λέει διάφορα, άρα δεν πείθει. Και το πιο σημαντικό που έχω πει, θα πρέπει να βγει η δική μας η πλευρά με μια πρόταση, η οποία να μην παραβιάζει τις κόκκινες μας γραμμές, που να συναντά τη θέση του Γενικού Γραμματέα, που λέει ότι μετατρέψετε το φυσικό αέριο από πρόβλημα σε καταλύτη για λύση. Αυτή είναι η πρόταση που το έχουμε καταθέσει. Που λέει ότι οι Τουρκοκύπροι θα μπορούν να συμμετέχουν στις διαδικασίες του φυσικού αερίου όταν και εφόσον φτάσουμε σε στρατηγική συναντήληψη. Άρα θα συζητήσουμε από εκεί που διακόψαμε, θα συμφωνήσουμε επί του πλαισίου.
και τότε μπορούμε να φωνάξουμε τους Τουρκοκύπριους. Αυτό είναι το κίνητρο για τους Τουρκοκύπριους. Και για την Τουρκία, ελάτε να λύσουμε το Κυπριακό. Όταν λυθεί το Κυπριακό, είμαστε έτοιμοι να συζητήσουμε και την οριοθέτηση της ΑΟΣ μεταξύ Κύπρου και Τουρκίας. Μετά τη λύση αυτά. Ναι, μετά τη λύση. Μπορούμε να συζητήσουμε για την ενεργειακή συνεργασία. Μπορούμε ακόμα να συζητήσουμε να μας βγαίνει οικονομικά και εμπορικά, ακόμα και για αγωγό. Αυτό δεν είναι μόνο προς την Τουρκία. Αυτό είναι και προς το διεθνή παράγοντα, διότι με αυτές τις τοποθετήσεις αμέσως ο διεθνής παράγοντας θα πιστώσει με πραγματική βούληση για λύση των πρόεδρων που δεν τον πιστώνει από το 17 και εντεύθεν και το λέει ο Γενικός Γραμματέας στις εκθέσεις του. Δεν τα λέμε εμείς. Όταν τα λέμε εμείς μας κατηγορεί ο πρόεδρος ότι τάχα μου απολυκοποιούμε την Τουρκία. Και δώστα όλα. Ή δώστα όλα. Όταν τα λέει ο Γενικός Γραμματέας δεν κάνουν ούτε αυτό που δικαιούνται να κάνουν. Όταν πριν βγάλει την έκθεση, να πάει να διαβουλευτεί. Έχει διαδικασία ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών. Το 17 δεν του είπαν τίποτε του Γενικού Γραμματέα. Όταν τα είπε ο Γενικός Γραμματέας, δεν είπαν τίποτε. Και όταν τα λέει το ΑΚΕΛ λίγο πολύ τάχα μου κάνει το παιχνίδι της Τουρκίας. Όμως το Κυπριακό δεν λύνεται με το να απευθύνεται ο καθένας στην εσωτερική του κοινωνία. Πρέπει πρώτα απ' όλα να πείσει διεθνώς. Αγαπητέ μου Στέφανε, ξέρεις καλύτερα από μένα ότι τα πράγματα είναι πολύ πολύ δύσκολα. Ασφαλώς. Δηλαδή, όχι μόνο πολύ, πολύ δύσκολα. Στην αρχή έχεις πει, Ανδρέα, ότι ίσως βρισκόμαστε στη χειρότερη στιγμή. Χωρίς το ίσως. Στην πιο δύσκολη στιγμή. Ναι. Η διχοτόμηση οριστική μας χτυπά την πόρτα. Είτε θα κάνουμε τις ενέργειες που θέλουμε ή που πρέπει να κάνουμε, είτε αυτός ο πρόεδρος θα μείνει στην ιστορία ως ο πρόεδρος στην περίοδο του οποίου οριστικοποιήθηκε η διχοτόμηση. Πες μου κάτι τελευταίο, επειδή έγινε πολλή κουβέντα το τελευταίο διάστημα και σήμερα είχαμε εδώ μια κουβέντα για το θέμα των εκποιήσεων. Τι θα γίνει, μπορεί να επιληθεί αυτό το πράγμα αστικά? Με κάποιες απλές κινήσεις. Ναι. Ήδη υπάρχουν αυτές οι κινήσεις που μπορούν να γίνουν. Ξέρετε ότι με πρόταση του ΑΚΕΛ που υιοθετήθηκε από την πλειοψηφία της Βουλής δύο φορές εξαιτίας και του κορονοϊού με στοχευμένων τρόπων παρατάθηκε η περίοδος αναστολής των εκποιήσεων. Την ίδια ώρα έχουμε κατατιθέμενες προτάσεις νόμου που προβαίνουν σε τροπολογίες στο νομοθετικό πλαίσιο που έφερε η κυβέρνηση και δυστυχώς υπερψηφίστηκε από την πλειοψηφία της Βουλής. Το ΑΚΕΛ ήταν εναντίον το 2018, που αφαιρούσε πολλά εργαλεία που είχαν στα χέρια τους οι δανειολήπτες για να μπορούν να υπερασπιστούν και τον εαυτόν τους έναντι της αυθαιρεσίας των τραπεζών. Αφαιρέθηκαν. Ακόμα και το ουσιαστικά και το δικαίωμα να πάω στο δικαστήριο για να υπερασπιστώ τη θέση μου. Αυτά τα επαναφέρουμε με αυτές τις τροπολογίες. Είναι εκεί σε εκκρεμότητα. Εμείς έχουμε δηλώσει ότι μόλις ξεκινήσει η λειτουργία της Βουλής και τώρα άρχισε η λειτουργία της Βουλής, θα είναι κατατιθέμενα στην Επιτροπή Οικονομικών και στην Επιτροπή Νομικών. Θα επιμένουμε για την άμεση συζήτηση των θεμάτων και για να γίνουν τροπολογίες, γιατί οι τράπεζες, αγαπητέ μου Ανδρέα, όχι μόνο αυθαιρετούν, έτσι κι αλλιώς είναι το δυνατόν κομμάτι της εξίσωσης, με αυτόν τον νομοθετικό πλαίσιο έχει αφαιρέσει κάθε μικρό ψήγμα αντίδρασης από μέρος του δανειολήπτη και δεν λαμβάνουν υπόψη κανένα. Για να μην αναφερθώ σε καταχρηστικές ρήτρες, η Ευρώπη μας κουνάει το δάχτυλο και βάζει πρόστιμο, εμείς δεν παίρνουμε μέτρα, πρέπει κάτι να αλλάξει. Και η οδηγία για τις καταχρηστικές ρήτρες έχει έρθει από την Ευρωπαϊκή Ένωση, είναι από το 2013. Ναι. Από το 2013 η κυβέρνηση τα έχει στα συρτάρια. Χρειάστηκε να κάνουμε δουλειά εμείς ως ΑΚΕΛ με επιστολές των Ευρωβουλευτών μας στην Κομισιόν για να μας πούν ότι υπάρχει οδηγία και μέχρι τώρα η κυβέρνηση κολυσιεργεί για να φέρει και να ψηφιστεί το νομοσχέδιο, ένα ουσιαστικό νομοσχέδιο, όχι τύπης, για αντιμετώπιση των καταχρηστικών ρητρών και για προστασία των καταναλωτών, γιατί και ο δανειολήπτης καταναλωτής είναι, και αφήνουμε τις τράπεζες να κάνουν το εξής παιχνίδι. Ξεφορτώνουν τα δάνειά τους και τα καλά και τα κακά, τα πουλούν σε ταμεία, γήπες, κάποια ταμεία κιόλας είναι και δικά τους, είναι δική τους ιδιοκτησία. Κοψοχρονιά τα πουλούνε. Ναι. Και ας τα δίνουν στον κόσμο έτσι. Ακριβώς. Και λένε ότι εμείς σιγά σιγά επιλύουμε το πρόβλημα με τα μη εξυπηρετούμενα δανεία, εταφεύγουν από το πορφόλιο τους, τα παίρνουν τα ταμεία γήπες, αλλά το πρόβλημα στους πολίτες, στην κοινωνία και στην οικονομία παραμένει. Βέβαια. Το σπίτι μου είναι επί ξύλου κρεμάμενο. Βέβαια. Αγαπητέ μου Στέφανε, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Εύχομαι τα καλύτερα υγεία. Να είστε καλά. Λοιπόν, τώρα φίλες και φίλοι, πάμε στον Υπουργό Μεταφορών, Συγκοινωνιών και Έργων, τον κύριο Καρούσο.